Αυτό που είχε σημασία ήταν ότι ήταν το μοναδικό μέρος που μπορούσα να χωθώ για να ξεφύγω από τους μπάντσους. Είχα από την είσοδο στην Καλυθέα και άρχισα να τρέχω μέσα στο στεγασμένο τσιμεντωμένο ποτάμι, ως που έτρεχα μέσα στο απόλυτο σκοτάδι, χωρίς να βλέπω τίποτε εντελώς πίσω μου, τίποτε εντελώς μπροστά μου. Και βρέθηκα με τα μούτρα μέσα στα βρωμόνερα από τις απογετεύσεις και τα βιομηχανικά λύματα και η γλώσσα μου βούτυξε μέσα στα κάτουρα των ποντικαιών. Με ήρεμα και παράλογα. Με το χρώμα του νερού να ξανοίγει γύρω μου σε ένα μπλε, μοβ γαλάζιο, που εναλλάσσονταν με μία θύελα από φως που δημιουργούσε όγκο, βάθος και κουρτίνες από φως ανθρωπική καταιγίδα. Τότε κατάλαβα ότι κινούμε με μεγάλη άνεση, κουνώντας μόνο το κλειτσό μου πόδι. Παρ' όλα αυτά χρηστούσα όμορφα, βαθιά και μακριά έβλεπα τα πάντα. Όμως κοντά ήταν όλα φρουταρισμένα. Προσπάθησα να ενώσω τα χέρια μου σαν γυαλιά για να δω καλύτερα. Σιγά σιγά άρχισα να ξεχωρίζω τις ελαφές από την πλούζα της που ταξιδεύαν το κορμί της σαν ξενοδοχεία. Γύρισε και μου άστραψε ένα χάδι με την ανάποδη του χεριού της. Έτσι γύρισα το βλέμμα μου και κατάλαβα ότι όλοι εκεί ήταν σε έναν άλλο κόσμο από αυτό που ξέρω. Εκεί δεν υπήρχε άγχος για τίποτα. Οι άνθρωποι δεν χωρίζονταν σε φυλές, σε πλούσιους και φτωχούς. Όλοι αισθάνονταν, χαίρονταν. Κανείς δεν κατήχε. Κανείς δεν ήθελε γιατί είχε. Ήταν όλα τα σπάνια σημεία που έψαχνα μπροστά μου, αλλά δεν αισθάνθηκα την ανάγκη να πάρω ούτε ένα. Ολόγυρα είχε εξαιρετικές ζωγραφιές που άλλαζαν συνέχεια ανάλογα με ποιο τρόπο τις έβλεπες. Όταν πίναγες έφτανε να κοιτάξεις δεξιά-αριστερά, όπου είχε τραπέζια με βουνά από κανελόνια με κοιμάσα ψαρωτά και σουβλάκια τυλιχτά τριολογιών. Ένα με πλημμυρισμένο πικάντικο τραγανιστό γύρο, το άλλο με πατσέτα και το τρίτο δεν υπήρχε. Ήταν απλά το τρίτο. Λίγο πιο κάτω υπήρχαν τα αυσιά με μουσταλευρία με μπόλικη κανένα και ένα δάχτυλο καρύδι από πάνω. Η ηλικία ήταν αυτή ή απλά δεν ήταν. Εκεί δεν υπήρχαν μυστέρια έτοιμα να επιτεθούν στις ρητήρες. Εκεί δεν υπήρχε καμία απειλή. Όλα ήταν αλήθεια και όλα ήταν ψέμα. Σε κοίταζες μέσα στα μεγάλα κομμάτια από και κρυμπάρι, αναγνώριζες αγαπητά πρόσωπα που ήταν έτοιμα να συζητήσουν μαζί σου. Το άσος, το νερό και η μουσική. Thank you.
το χέρι στον Νίκο. Special εφέ από πάνω. Άστε καλά.